Ναι, ξένην ίνισας, ζωήν εν κόσμο, ξένην αίσθηκας, προσιγορίαν, υπεμφαίνουσαν, τη κλίση των τρόπων σου. Σίγαρ νυμφίων λυπούσα των προσκερών, το αθανάτο όσιος νενύμφευσε. Ξένη ένδοξε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Ιωσία ξένη. Αρχικά ονομαζόταν Ευσεβία και καταγόταν από την Ρώμη. Πίστευε πως η γυναίκα είχε δικαίωμα και καθήκον να μην δέχεται σύζυγο που θα της ήταν καθημερινό εμπόδιο στην κατά Χριστόν ζωή. Και όπως είπε και ο Απόστολος Παύλος, «Μη γίνεστε ετεροζυγούντες απίστης», δηλαδή μην μπαίνετε στον ίδιο ζυγό, σε γάμο δηλαδή, με ανθρώπους που δεν έχουν πίστη στο Θεό. Διότι το μυστήριον τούτο μέγα εστίν, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν, που σημαίνει το μυστήριο αυτό του γάμου είναι μεγάλης σημασίας και το λέω αυτό αναφερόμενος στην πνευματική ένωση του Χριστού και της Εκκλησίας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Οι γονείς όμως της Οσίας είχαν διαφορετική γνώμη και ήθελαν να την παντρέψουν χωρίς την θέλησή της, με όποιον αυτοί ήθελαν. Τότε εκείνη έφυγε κρυφά για την Αλεξάνδρεια, μετονομάζεται ξένη και για να χαθούν τα ίχνη της πηγαίνει στο νησί της Κο και από εκεί πέρασε απέναντι στα Μήλασσα της Καρίας στη Μικρά Ασία. Εκεί εγκαταστάθηκε με τις δύο υπηρέτριες που την είχαν συνοδεύσει και έμειναν σε ησυχαστικά κελιά. Κοντά εκεί έκτισε ένα μικρό ναό στο όνομα του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Αφού ήλθαν κοντά της και μερικές άλλες μοναχές, έκαναν μία εξαίρετη χριστιανική αδελφότητα. Η παιδεία της, η ευγένειά της και η θερμή της πίστη γρήγορα έφτασαν παντού. Καθημερινά έτρεχαν κοντά της γυναίκες για να πάρουν συμβουλές και να ζητήσουν τις προσευχές της. Έτσι με αυτόν τον τρόπο η Οσία τις ήλκυε στο Χριστό και τις οδηγούσε στον δρόμο της σωτηρίας.